Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης παρουσίασε στο Στρασβούργο σήμερα στην ετήσια καθιερωμένη πλέον ομιλία του ο Jean-Claude Juncker. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέτα. Πράγματι, ο Jean-Claude Juncker, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στο State of the Union, την οποία πραγματοποιεί κάθε χρόνο, παρουσίασε φέτος το όραμά του για την Ευρώπη. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, πριν από 6 μήνες, όπου εκεί πέρα έδωσε 5 σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης, ανοίγοντας ουσιαστικά τη συζήτηση για το πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο κύριος Juncker παρουσίασε ένα έκτο σενάριο, αυτό το οποίο προτιμά ο ίδιος, όπως λέει. Το οποίο είναι το θετικό σενάριο και είναι το σενάριο της περισσότερης Ευρώπης, της Ευρώπης της μίας ταχύτητας και όχι των πολλών ταχυτήτων. Το οποίο έχουν δείξει ότι προτιμούν οι ηγέτες των βασικών ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε σε όλα τα κύρια ζητήματα τα οποία αφορούν όλη την Ευρώπη. Μίλησε για μια Ευρώπη βασισμένη σε τρεις αρχές: στις αρχές της ισότητας, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας. Υπό αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε και τη δημιουργία μιας νέας εποπτικής αρχής για την αγορά εργασίας. Γιατί είπε ο κ. Juncker ότι δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ζει στο ίδιο μέρος με κάποιον άλλο να κάνει την ίδια δουλειά να πληρώνεται με διαφορετικό μισθό. Κάτι το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, αναδείχθηκε και στη Γαλλία πριν τις γαλλικές εκλογές, όπου ουσιαστικά είχες Γάλλους φορτηγατζίδες, για παραδείγματος χάρη, οι οποίοι απειλόντουσαν από τους Πολωνούς φορτηγατζίδες, οι οποίοι παίρναν πολύ πιο χαμηλά λεφτά, κάνοντας την ίδια δουλειά ουσιαστικά. Αυτό το πράγμα ο κ. Juncker λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, εφόσον μιλάμε για μια ενωμένη Ευρώπη. Μίλησε για τραπεζική κοινοποίηση. Τάχθηκε και αυτός υπέρ της δημιουργίας της θεσμοθέτησης ενός Υπουργού Οικονομικών για την Ευρώπη. Αν και σε αντίθεση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε ένα καινούργιο υπουργό, ο κ. Juncker είπε ότι αυτό μπορεί να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρξει ένας αντιπρόεδρος Κομισιόν, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση αυτή του Υπουργού Οικονομικών και την προεδρία του Eurogroup. Μίλησε για την ενιαία αγορά, μίλησε για τις συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κυρίως, χωρίς να την κατονομάσει, εννοούσε την Κίνα. Κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και έχει σχέση και με τη χώρα μας. Μίλησε για το μεταναστευτικό, για τη μεταναστευτική κρίση. Ανήγγειλε ένα πρόγραμμα βοηθείας προς την Αφρική, δεδομένου ότι το μεγάλο κύμα των μεταναστών, όχι των προσφύγων που έρχονται από την, Μέση Ανατολή, έρχονται από την Αφρική μετανάστες κυρίως μέσω της Ιταλίας. Ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε ο κ. Juncker είναι ότι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, μια Ευρώπη όμως η οποία θα σέβεται τους κανόνες, θα σέβεται τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δείχνοντας την Πολωνία ξεκάθαρα. Απέκλεισε έστω προσωρινά την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού θα αλλάξει η ρότα.